Και εκεί, την θέση εκείνη τη βαστούσε ο Γόγος, ο Ίσκιος, ο Γιωργάκη Βαλτινός, ο Καραγιανόπουλος, όλοι μαζί εκεί 81. Ρίχτηκαν όλη αυτή η δύναμη των Τούρκων σε αυτούς τους ολίγους. Ο Γόγος τους είπε να μην ρίξει κανένας, αν δεν ρίξει πρώτος αυτός. Ριχτήκανε απάνω τους οι Τούρκοι με μεγάλη γενναιότητα, ότι εκείνη η μέρα εκεί ήταν η τύχη και των Τούρκων και Ελλήνων. Παίρνανε οι Τούρκοι μίαν πέτρα και βαίνανε στο μέτωπον και στ' άλλο χέρι το σπαθί και κάμαν πλήθος γερούσια εναντίον των Ελλήνων. Και όλο σκοτώνονταν χωρίς να βγάλουν αποτέλεσμα. Ότι τότε οι Έλληνες ορκίστηκαν να δουλέψουν δια θρησκεία και πατρίδα και δεν τους κόλλαγε μολύβι, ούτε σπαθί. Αφού πολέμησαν σαν λιοντάρια Τούρκοι και Έλληνες περίπου από 8 ώρες, σκοτώθηκαν Τούρκοι εκεί απάνω από 1000. Και ήταν τα κουφάρια τους ένα χρόνο άλυτα, ξεράθηκαν. Καθώς επέσανε και πληγωμένοι αρκετοί, γιώμωσε η άρτα. Και τους πήραν ομπρός οι Έλληνες με τα μαχαίρια και τους πήγαν κυνηγώντας ως το Κομπότι, σκοτώνοντας και παίρνοντας λάφυρα. Δεν κατηγοριώνται ούτε οι Έλληνες στην Ανδρία, ούτε οι Τούρκοι. Σα λιοντάρια πολέμησαν και τα δυο μέρη. Όμως η αδικία, όσο να κάνει η Ανδρία, νικέται. Ότι βήκαν από του Θεού των δρόμων οι Τούρκοι. Όλοι οι αρχηγοί όπου ήταν εκείνη την ημέρα εκεί και οι στρατιώτες κάμαν τα χρέη τους. Ο πόλεμος έγινε τα 1821, Ιουνίου 18. Έλληνας δεν σκοτώθηκε κανένας.